Οι φύλακες άγγελοι των κατοίκων της ακριτικής Γάβδου επέστρεψαν στο νησί για να διασφαλίσουν ότι θα γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος της υγείας τους. 13 γιατροί πολλών ειδικοτήτων εξέτασαν τους κατοίκους και δυστυχώς η διαπίστωση ήταν τρομακτική, καθώς το τελευταίο διάστημα αμέλησαν την υγεία τους, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν αρκετά και σοβαρά προβλήματα υγείας. Ίσως να έχει δράσει ο κορονοϊός και ο κόσμος έχει απαιτεί σε έλεος του Θεού. Δεν κάνουμε εξετάσεις, βρήκαμε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως καρδιολογικά. Εκτός τα ορθοπαιδικά και τα οφθαλμολογικά που τους εξετάσαμε, δεν έχουν κάνει κανένα έλεγχο τα τελευταία 4-5 χρόνια. Το βράδυ συνεχούν τα φώτα, βλέπετε διπλά, έχετε δει. Οι ακρίτες υποβλήθηκαν σε μια σειρά εξετάσεων, καθώς για τους κατοίκους, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, ήταν δύσκολο να απευθυνθούν στους γιατρούς και γενικά αποτελεί πολυτέλεια να έχουν στη διάθεσή τους τόσους ειδικούς ταυτόχρονα στο νησί τους. Αν χρειαστούν εξειδικευμένο γιατρό, θα πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τα Χανιά. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του φορητού μαστογράφου ώστε να γίνουν οι εξετάσεις στις γυναίκες της Γάβδου, καθώς η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη ασπίδα για την υγεία τους. Η περιφέρεια Κρήτης μας χωρίσει το μαστογράφο. Την ευχαριστούμε για αυτή τη χορηγία μαζί με τον κύριο Πιτσούλη, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή και σαν ακτινολόγος και για τον έλεγχο των μαστογραφιών. Έχουμε εξετάσει περίπου γύρω στα 200, έχουμε κάνει 200 εξετάσεις και 85 παρακλινικές εξετάσεις, οι οποίες είναι υπέρυχα καρδιάς, υπέρυχα κοιλίας, υπέρυχα θυροειδούς, τεστ ΠΑΠ που έχουμε πάρει και έχουμε κάνει επίσης και βιοψίες. Γιατροί και εθελοντές βρέθηκαν στο νησί μετά από πρόσκληση του νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Γάβδου. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά, αφού έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο μαγευτικό νησί με τους φιλόξενους κατοίκους. Για τους γιατρούς του Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και τους εθελοντές, το καλύτερο δώρο είναι το ταπεινό ευχαριστώ και το χαμόγελο αυτών των ανθρώπων. Το μεγαλύτερο δώρο είναι, θα το δείτε κι εσείς, μια απολογία ενός ηλικιωμένου συνταξιούχου ανθρώπου εδώ πέρα, ο οποίος με τα πιο γλαφυρά λόγια εξέφρασε την ευχαριστία του για την προσφορά μας, για τη δράση μας,